Ευχαρίστω. Ξέρω, πάμε να το δούμε λοιπόν για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, τα εγκλήματα. Βρισκόμαστε στο χωριό Ορμένιο. Είναι η κυρία Νερατζιά και ο κύριος Κώστας. Τι έχετε να μας καταγγείλετε? Κάθε μέρα, παιδί μου, περνάνε από εδώ λαθρομετανάστες. Σταματάνε εδώ πέρα, χτυπάνε τις πόρτες. Κάθε μέρα εμείς αυτά θα έχουμε. Εχθές τι ώρα ήρθανε, τα ξημερώματα? Έχετε να μας καταγγείλετε? Στο 10 παρατέταρτο είπατε. Το βράδυ 10 παρατέταρτο. Ναι. Ήρθαν στην αρχή τρία άτομα, χτυπούσαν τις πόρτες εδώ πέρα. Πήρα από τα σουρμία τηλέφωνο και τους είπα αυτό και αυτό. Ήρθαν τρία άτομα και χτυπούν τις πόρτες. Ελάτε το ξημαζέψτε. Μετά από λίγο ήρθαν και οι υπόλοιποι. Όλοι μαζί ήταν 8 άτομα. Αυτό το παρακολουθείτε τακτικά? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα. Να φοβάσαι να βγεις έξω. Η κυβέρνηση μας λέει ότι έχουν σφραγίσει τα σύνορα. Ποια σύνορα, εδώ σημαίνει. Αυτό τι έχετε να, έχετε να πείτε κάτι για την κυβέρνηση να μας βοηθήσουν? Γιατί έχουν και σκοπό να κάνουν το kit, το hot spot στο φυλάκιο. Ναι, πολύ καλή δουλειά θα κάνουν. Θα έχουμε πολύ ρατσισμό εδώ πέρα. Σας δύο τυπώνω. Για να καταλάβετε, οι κάτοικοι των Αθηνών, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, ότι σας λένε ψέματα. Ο Μηταράκης βγαίνει με κάτι σχεδιαγράμματα, ο καλός υπουργός αυτός ο άνθρωπος, ο καλοφαρίδης Μητσοτάκη και ο υπόλοιπος υπουργός της Δημοκρατίας, και λένε νιώτη και ανηρωές. Οι άνθρωποι είναι στο Ορμένιο πάνω, τον Έβρο. Και σου λέει κάθε μέρα παίρνουν 8, 10, 15 άτομα. Εγώ ας βάλω 10 άτομα την ημέρα. Επί 30 μέρες δεν κάνει πόσο κάνει. 300 μόνο από το Ορμένιο παίρνει. Αφού λέει περνάνε από εδώ, χτυπάνε πόρτες, παράδεια, τους βλέπουν. Για να καταλάβετε ότι κυβερνάνε με ψέματα. Και αν έστω και ένα ενημερωτικό κανάλι, ένα μεγάλο κανάλι, σας έλεγε όλη την αλήθεια, θα είχαν πέσει ήδη. Αλλά τι κάνουν, τα ταΐνουν στα εκατομμύρια ευρώ, τους δίνουν, και τα παπαγαλάκια από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το βράδυ, αρχίζουν τον αγιασμό, τα ευχολόγια, τρισάγια, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο. Τρισάγιο κάνετε τον ελληνικό λαό, βέβαια, θα πεθάνετε, μην γίνετε. Όχι, μην πάτε έξω! Τι κάνετε! COVID! COVID, χολέρα! Θα πεθάνουμε όλοι μαζί! Δεν βλέπετε, δεν έχουμε κρεβάτια, δεν έχουμε κλίνες! Και τι ρωτάω οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά! Γιατί δεν έχω κλίνες σήμερα! Να πει την υπουργά της Δημοκρατίας εκεί, γιατί δεν έχουμε μεθέπουργε! Με 270 κρεβάτια στην Αθήνα, 5 εκατομμύρια πληθυσμός, τελειώσαν οι μεθ! Σας λέω το πολύ απλό! 5 εκατομμύρια κάτοικοι στην Αθήνα και έχουν 270 μεθ COVID! Ένα χρόνο τώρα, με τα λεφτά που έδωσε στα κανάλια, αλλά είναι αλήθεια η συμπεριφορά. Δώσανε εκατοντάδες εκατομμύρια στα κανάλια και όχι αμέθ. Σας λέω, μια πόλη 5 εκατομμυρίων πληθυσμού έχει 270 μεθ και μπλόκαρε. Η Αθήνα. Αυτό πρέπει να ρωτήσω δημοσιογράφος. Και επίσης, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Για πες μου, ρε αρχηγέ. Έλα εδώ, ρε υπουργάρα, έλα εδώ, κύριε βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας που τα 5.000 κάτια σε έχουν κάνει να κάνεις κολοτούμπες 15 μαζί. Πες μου, γιατί μέτρας κρούσματα και όχι ασθενείς? Γιατί μου λες 3.000 κρούσματα και δεν μου λες ότι είναι, ξέρω εγώ, τόσο με COVID. Αλλά όχι COVID κρούσμα. Όχι, με κρούς. Όχι από ή με COVID πραγματικά. Γιατί αν εγώ έχω ένα υποκείμενο νόσημα και έχω και COVID, μου λένε COVID. Δηλαδή παθαίνω καρδιά και πάνε με COVID. Σας τα λέω για να καταλάβετε ότι όλα αυτά με ενοχλούν. Με ενοχλούν σαν άνθρωπο. Φτάνει πια η κοροϊδία. Φτάνει πια, δηλαδή με πόσο ακόμα να παίζουμε την νοημοσύνη μας. Πριν βγαίνω από το Ορμένιο, για ξαναπάω το λίγο το βιντεάκι, λέω λίγο τα χέρια. Για μάτω, μάτω, μάτω. Ναι, μας λέει ο Μηταράκης δεν παίρνουν καθόλου. Μάτω. Βρισκόμαστε στο χωριό Ορμένιο. Είναι η κυρία Νερατζιά και ο κύριος Κώστας. Τι έχετε να μας καταγγείλετε? Κάθε μέρα, παιδί μου, περνάνε από εδώ λαθρομετανάστες. Σταματάνε εδώ πέρα, χτυπάνε τις πόρτες. Κάθε μέρα εμείς αυτά θα έχουμε. Εχθές τι ώρα ήρθανε, τα ξημερώματα? Έχετε να μας καταγγείλετε? Στο 10 παρατέταρτο ήταν. Το βράδυ 10 παρατέταρτο. Ναι. Ήρθαν στην αρχή τρία άτομα, χτυπούσαν τις πόρτες εδώ πέρα. Πήρα από τα σουρμία τηλέφωνο και τους είπα αυτό και αυτό. Ήρθαν τρία άτομα και χτυπούν τις πόρτες. Ελάτε να τους μαζέψετε. Μετά από λίγο ήρθαν και οι υπόλοιποι. Όλοι μαζί ήταν 8 άτομα. Αυτό το παρακολουθείτε τακτικά? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Όσο καιρό είμαστε εδώ πέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα να φοβάσαι να βγεις έξω. Η κυβέρνηση μας λέει ότι έχουν σφραγίσει τα σύνορα. Ποια σύνορα, εδώ σημαίνει. Αυτό τι έχετε να πείτε κάτι για την κυβέρνηση να σας βοηθήσουν? Γιατί έχουν και σκοπό να κάνουν το. Για να καταλάβετε, εδώ είναι το Ορμένιο. Μπράβο, ρε Κώστα. Και λίγο πιο κάτω είναι
είναι το kit που έκαναν για τους αγρομετανάστες. Μαζεύουν εκεί. Και από εκεί παίρνουν αρκετούς τους πηγαίνουν στην υπηρετική Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολίτες. Ακόμη και τώρα υπάρχουν νεοδημοκράτες, άνθρωποι, καλοί οικογενειάρχοι, ψηφοφόροι. Πλανεμένοι θα πω εγώ. Τους ξεγέλασαν. Που επιμένουν να νομίζουν ότι κυβερνά αυτή η χώρα σοβαρά και αυτή η χώρα είναι σοβαρά. Ξεχάσανε το μακεδονικό. Ξεχάσανε την οικονομία. Σας κλείσαν μέσα. Σας κάνανε πλήση κεφάλου και φοβάστε πάτε μία μάσκα, δεύτερη μάσκα, τρίτη μάσκα και ένα έμπρος στο στόμα. Καλά κάνετε. Σας λένε ότι δεν μπαίνουμε σε ένα το μετανάστες και κυκλοφορούν ελεύθεροι παντού. Χωρίς καμία υγειονομική προφύλαξη άνθρωποι. Αυτά δεν σας ενοχλούν εσάς. Εμένα ως φυσικό πρόσωπο με ενοχλούν. Με ενοχλούν. Γιατί δεν μπορείς να περιπέσεις τη λογική μου συνεχώς. Αυτοί οι κάτοικοι μένουν εκεί στα σύνορα επάνω το ζευγάρι που βλέπετε. Μεγάλοι άνθρωποι. Η νεολαία έφυγε, την ξενήρωσαν. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι αν δεν δίναμε και λεφτά λέει στην περιοχή, θα είχαν φύγει και όλοι από εκεί πάνω. Άκουσες τι είπε. Ο υπουργός είπε ότι δίνουν λεφτά για τις ΜΚΟ στην περιοχή, γι' αυτό και μένουν κάποιοι εκεί πάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Τα αφήνω στην κρίση σας.